Republic, His Excellency Alexis Tsipras. Υποδεχόμαστε την εξοχότητά του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, Αλέξη Τσίπρα. Καλό το πρωτόκολλο να τον οδηγήσει στο βήμα. Mr. President, κύριε Πρόεδρε, fellow delegates, ladies and gentlemen. Σύνεδροι, κυρίες και κύριοι, 70 years have passed since the UN πέρασαν 70 χρόνια από την ίδρυση του ΟΗΕ μετά από τον πιο καταστρεπτικό πόλεμο στην ιστορία. Μετά τον πόλεμο αυτό, οι ευγενείς δηλώσεις και διακηρύξεις του ΟΗΕ ύψωσαν τις ελπίδες για ένα ειρηνικό μέλλον επί τη βάση καθολικών αξιών, κοινωνικής δικαιοσύνης και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολλά έχουν επιτευχθεί έκτοτε. Δυστυχώς όμως, το όραμα των ιδρυτών του οργανισμού δεν έχει εκπληρωθεί. Πόρο απέχει. Βιώνουμε σήμερα μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Άνευ προηγουμένου κύματα μεταναστευτικά, εκτόπισης πληθυσμών και αύξησης της φτώχειας, της βίας και των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρ' όλα αυτά, το μεγάλο ερώτημα για μας δεν είναι να αναγνωρίσουμε και να εντοπίσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Οι λαοί του κόσμου αυτού γνωρίζουν πολύ καλά τι αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Το μείζον ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντήσει ο οργανισμός αυτός που ιδρύθηκε για αυτόν τον λόγο είναι το πώς αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις αυτές με τη βάση των κοινών αξιών μας που θεσπίζονται στη χάρτα του ΟΗΕ. Καθώς περνούν τα χρόνια, φαίνεται να επιστρέφουμε όχι μόνο στα ίδια προβλήματα, αλλά και στις ίδιες παλαιομοδίτικες, απειρχαιωμένες συνταγές, οι οποίες και προκάλεσαν τα προβλήματα αυτά από την αρχή. Γι' αυτό και οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι υπαρξιακές. Θα συνεχίσουμε με τις ίδιες παλιές συνταγές κοινωνικού αποκλεισμού, κοινωνικού κατακαιρματισμού και μεταναστευτικών ρευμάτων ή θα προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε το μέλλον μας βήμα προς βήμα με εμπιστοσύνη αλλά επίσης με την ικανότητα να μάθουμε από τα λάθη μας. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ στις προσπάθειες της δικής μου πατρίδας στην αντιμετώπιση τριών συγκεκριμένων κρίσεων τα τελευταία χρόνια. Όπως και πολλές άλλες χώρες, η Ελλάδα επλήγει πάρα πολύ άγρια από την οικονομική κρίση, χρηματοοικονομική κρίση του 2008 λόγω των διαρθρωτικών αδυναμιών της οικονομίας της και του δημοσιονομικού της ελλείμματος. Όμως η νεοφιλελεύθερη συνταγή που εμείς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες εκλήθημεν να εφαρμόσουμε παρά το μεγάλο κοινωνικό κόστος, οδήγησαν σε μεγαλύτερη εμβάθυνση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης αντί να την αντιμετωπίσουν. Χάσαμε το 25% του ΑΕΠ μας. Ο λόγος ΑΕΠ προς χρέος αυξήθηκε στο 180%, ενώ η ανεργία έφτασε το 27% και η μετανάστευση πτυχιούχων από την Ελλάδα στο εξωτερικό επιταχύνθηκε και ενισχύθηκε. Αυτό που αντιμετωπίσαμε είναι μια πολύ στεναρή αφοσίωση κάποιων στο ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να βγει από την Ευρωζώνη ή ότι οι διαρθρωτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις που χρειαζόμαστε θα πρέπει να συνδυαστούν με πολύ άγρια λιτότητα και με μεγάλη περικοπή μισθών και συντάξεων. Μετά από πολλούς μήνες διαπραγματεύσεων, η Ελλάδα συμφώνησε σε ένα νέο πρόγραμμα σταθεροποίησης, το οποίο συμπεριλαμβάνει μεταρρυθμίσεις βαθιές και στο σύστημα δημόσιας διοίκησης και στο ταξιδιωτικό σύστημα και που θα επιτρέψει να τεθούν νέα θεμέλια για μια αναδιάρθρωση του χρέους μας. Δυστυχώς, την ίδια εποχή, και ενώ τα μέτρα που επιβλήθηκαν επιδείναν την κρίση και στην οικονομία και στην κοινωνία, τα μέτρα αυτά που έπρεπε να είχαν αποφευχθεί, εξακολουθούμε να χρειάζεται να παλέψουμε βήμα προς βήμα
για να εφαρμόσουμε μια αναπτυξιακή ατζέντα και όχι μια ατζέντα λιτότητας, προκειμένου να υπερασπίσουμε τα πιο ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας και να κάνουμε μια δίκαιη κατανομή των φορτίων στην κοινωνία. Προκειμένου και να επαναφέρουμε την εμπιστοσύνη στην οικονομία και στην ανάγκη αναδιάρθρωση του χρέους μας. Πόσο οικία ακούγονται όλα αυτά που σας λέω σε άλλους παρευρισκόμενους στην Ολομέλεια? Πόσες φορές στη δεκαετία του 70 ήρθαν χώρες από τον αναπτυσσόμενο αλλά πρόσφατα και από τον ανεπτυγμένο κόσμο που προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν ακριβώς αυτές τις προκλήσεις που αφορούν όχι μόνο τις αδυναμίες αλλά και το αμφισβητούμενο των συνταγών που τις παγορεύτηκαν? Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι χρειαζόμαστε ένα παγκόσμιο χρηματοοικονομικό, χρηματοπιστωτικό και οικονομικό σύστημα που θα αντιμετωπίζει τις παγκόσμιες στρατηγικές και τη σχετική μας ατζέντα, αναπτυξιακή ατζέντα μετά το 2015. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αναδιάρθρωσης δημοσίων χρεών σε όλα τα ανάλογα φόρα, συμπεριλαμβανομένου και αυτού εδώ, προκειμένου να ενισχύουμε αναπτυξιακές στρατηγικές και στρατηγικές λιτότητες. Μια άλλη σημαντική περιφερειακή κρίση την οποία αντιμετωπίζει η Ελλάδα και μάλιστα βρίσκεται στο επίκεντρό τους είναι η αντιμετώπιση μεταναστευτικών κυμάτων άνευ προηγουμένου. Από την αρχή του χρόνου πάνω από 300.000 άτομα πρωτίστως από την Συρία και το Αφγανιστάν πέρασαν από την Ελλάδα με σκοπό να φτάσουν σε άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα όπως και άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες κατελήφθη εξαπίνους από αυτές τις εξελίξεις. Παρόλα αυτά, ο ελληνικός λαός επέδειξε αλληλεγγύη και πρόσφερε στέγαση και φαγητό στους πρόσφυγες. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διαχειριστούμε τις ροές αυτές με έναν αποτελεσματικό και ανθρώπινο τρόπο, βελτιώνοντας τις εγκαταστάσεις υποδοχής και τις διαδικασίες αναγνώρισης και ταυτοποίησης των ατόμων, καθώς και δημιουργώντας hot spots για να διευκολύνουμε την προσωρινή τους εγκατάσταση. Παρ' όλα αυτά, για κάποιους, ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης της πρόκλησης αυτής είναι να υψώσουμε πιο ψηλά τείχη, να αποτρέψουμε δια της βίας τους προσφύγους ή να μεταθέσουμε τις ευθύνες σε άλλους, όσο δυνατόν πιο μακριά. Δεν πιστεύουμε ότι το μέλλον της Ευρώπης ή το μέλλον του κόσμου μας μπορεί να δομηθεί με όλο και υψηλότερα τείχη αποκλεισμού ή με ενήπια τα οποία πεθαίνουν στην πόρτα μας. Ούτε μπορούμε να ξεχάσουμε ότι πολλοί από τους προγόνους μας υπήρξαν μετανάστες και πρόσφυγες. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον ρατσισμό και την ξενοφοβία να καταστρέψει τις κοινές μας αρχές. Στα πλαίσια του ΟΗΕ πρέπει να δομήσουμε τους απαραίτητους μηχανισμούς επανεγκατάστασης από τις όμορες προς τη Συρία χώρες, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα άμεσα τις χώρες αυτές για την φιλοξενία των προσφύγων και για την διάλυση των μηχανισμών και των καναλιών λαθρέας πρόθεσής τους. Μόνο έτσι μπορούμε να δώσουμε ελπίδες στους πρόσφυγες και θα αποθαρρύνουμε τους λαθροδιακινητές τους. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να υποστηρίξουμε χώρες περιφερειακές όπως η Ελλάδα στην υποστήριξη και την αρχική υποδοχή των ατόμων αυτών. Η Ελλάδα είναι στο επίκεντρο και μιας τρίτης κρίσης ασφαλείας που επηρεάζεται από αυτή την προσφυγική κρίση. Βρισκόμαστε στην καρδιά ενός τριγώνου αποσταθεροποίησης με την Ουκρανία στο βορρά και τις συγκρούσεις στη Λιβύη και την Μέση Ανατολή προς νότον και ανατολικά. Η Ελλάδα λοιπόν πολεμά να ενισχύσει την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα υποστηρίζοντας
κάθε προσπάθεια για την προαγωγή της ειρήνης και της σταθερότητας. Παρ' όλα αυτά, ακούμε κάποιες φωνές που επιμένουν ότι θα έπρεπε να επιμείνουμε και να προχωρήσουμε σε μονόπλευρες πρωτοβουλίες χωρίς να σκεφτόμαστε τις συνέπειες ή να αφήσουμε τις διαμάχες και τις συγκρούσεις να επιληθούν από μόνες τους, χωρίς να συνεισφέρουμε στην σταθεροποίηση ή ανασυγκρότηση των χωρών αυτών. Όμως αυτά ακριβώς ήταν τα λάθη τα οποία μας έφεραν σε αυτή τη θέση. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε επιλογές εξωτερικής πολιτικής χωρίς να εξετάζουμε εκ των προτέρων ποιες θα είναι οι συνέπειες. Στη Συρία πρέπει να δράσουμε αποτελεσματικά και αποφασιστικά υπέρ μιας συμφιλίωσης και προκειμένου να υπάρξει μια πολιτική λύση που θα επιτρέψει μια μετάβαση στο πολιτικό καθεστώς στη Συρία. Υπό αυτή την έννοια, υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες που στοχεύουν σε μια συνεργασία με όλους τους περιφερειακούς και παγκόσμιους φορείς και πρωταγωνιστές. Στη Λιβύη υποστηρίζουμε τις σχετικές προσπάθειες και χαιρετίζουμε τις επιτυχείς διαπραγματεύσεις της περασμένης εβδομάδας. Επιπροσθέτως, πιστεύουμε ότι η νευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή είναι κορυφαία σημασία για την περιοχή. Θα πρέπει να προαχθεί μια νέα ορμή προς την επίλυση προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σταθερό ελεύθερο κράτος της Παλαιστίνης επί τη βάση των ορίων πριν το 1997 με μια ειρηνική συνύπαρξη με το κράτος του Ισραήλ. Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, υποστηρίζουμε την εδαφική της ακεραιότητα, την ανεξαρτησία της και την εθνική της κυριαρχία μέσα στα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορά της. Αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες της ομάδας της Νορμανδίας και του συμφιλιωτικού ρόλου του ΟΟΣΑ προκειμένου να αποφευχθεί ένας φαύλος κύκλος στρατιωτικοποίησης περιοχής. Και υπενθυμίζουμε στους προσυπογράφοντες στην αρχική ειρηνευτική διαδικασία να τηρήσουν και να σεβαστούν και να τιμήσουν την συμφωνία αυτή. Μας ανησυχεί ιδιαίτερα βέβαια και το κίνημα των τσιχαντιστών, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά και συνολικά. Πέρα από τις τρεις κρίσεις που προανέφερα, η Ελλάδα δίνει ιδιαίτερη σημασία στην στις σχέσεις με τους άμεσους γειτονές της. Είναι σημαντικό επίσης να ενισχυθούν νέες πρωτοβουλίες αντί να μείνουμε παγιδευμένοι στα διέξοδα του παρελθόντος. Μίλησα για την ανάγκη αποφυγής ανύψωσης νέων αποτρεπτικών τυχών και είναι πραγματικά επονίδιστο ότι τα τελευταία 41 χρόνια κάποια προβλήματα παραμένουν, όπως η Κύπρος παραμένει διχασμένη. Σήμερα περισσότερο από ποτέ και υπό το φως της όλης αστάθειας στην περιοχή μας είναι πολύ σημαντικό να δράξουμε την ευκαιρία για μια αμοιβαία αποδεκτή, δίκαιη και βιώσιμη συμφωνία στην περιοχή επί τη βάση του ψηφίσματος του ΟΗΕ και του γεγονότος ότι η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς όφελος όλων των λαών και των δύο κοινοτήτων της Κύπρου, Ελλήνων και Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, καθώς και όλων των άλλων κοινοτήτων. Επιπροσθέτως, η Ελλάδα υποστηρίζει τους διακοινωτικούς διακοινωτικές συνομιλίες που έχουν γίνει υπό τον κύριο Ακίντσι της τουρκοκυπριακής κοινότητας και τον κύριο Αναστασιάδη της ελληνοκυπριακής. Πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε τελική λύση θα πρέπει να αντιμετωπίσει και το διεθνές ζήτημα της ασφαλείας. Η ακύρυση των αναχρονιστικών δογμάτων των συμμαχιών και των εγκύτριων δυνάμεων και την απόσυρση όλων των στρατιωτικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων και των τουρκικών δυνάμεων που εδράζουν στην βόρειο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου. Σε ό,τι αφορά το γενικότερο ζήτημα ασφάλειας στην περιοχή, η Ελλάδα κατέβαλε σταθερές προσπάθειες για να βελτιώσει τη συνεργασία με την Τουρκία. Το κάναμε μέσω ενός ευρέου φάσματος πρωτοβουλειών, συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής διαλόγου και δόμησης μέτρων εμπιστοσύνης, με πλήρη σεβασμό των καλών σχέσεων γειτονίας και σεβασμού του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία, καθώς και την παραμονή
μιας βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό που θα είναι προϋπόθεση για την πλήρη εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Στα Δυτικά Βαλκάνια προάγουμε τις στεναρές διμερείς σχέσεις και τη δέσμευση στην ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής. Η Ελλάδα επιτάχυνε τις προσπάθειες προς την διευθέτηση όλων των διαφορών στην περιοχή, μεταξύ των οποίων και το θέμα της ονομασίας της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Προτείναμε ένα πραγματιστικό πλαίσιο διευθέτησης με στόχο την επίλυση και την εφαρμογή μέτρων εμπιστοσύνης και που μας παρέχει την ευκαιρία περαιτέρω ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας και εμπιστοσύνης. Κύριε Πρόεδρε, όλοι οι λαοί στον πλανήτη παλεύουν για ένα καλύτερο μέλλον, για τους ίδιους και για τα παιδιά τους. Οι πολίτες στη χώρα μου παλεύουν καθημερινά με αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια να αντιπαλέψουν την κρίση και να ξανακερδίσουν την ελπίδα τους. Ακόμα και στην πιο κρίσιμη στιγμή υπάρχουν εκείνοι που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές επαναβεβαιώνουν το δημοκρατικό τους δικαίωμα να επιλέξουν τη μοίρα τους. Αυτό είναι ένα καθημερινό παράδειγμα λαών που επιμένουν ακόμα και υπό τις πλέον αντίξιες συνθήκες στην διασφάλιση και εξασφάλιση των βασικών ανθρώπινων και δημοκρατικών τους δικαιωμάτων. Αυτό το παράδειγμα θα πρέπει να μας οδηγήσει στην λήψη των κατάλληλων βημάτων προς την επίτευξη ενός καλύτερου, ασφαλέστερου και ευημερούς κόσμου για μας και για τις μελλοντικές γενιές. Σας ευχαριστώ πολύ. On behalf of General Assembly.